σκέφτομαι ότι θα κατέβω από το Παγκοσμίου, γιατί πρέπει να κατέβω, γιατί θα πεθάνω από πάνω γύρω για μένα. Και σκέφτομαι, λέω, αλλά πάλι λέω, ξέρει τίποτα. Το μπουζουκάκι θα το έχω. Τώρα ότι δεν θα έχω το χειροκρότημα για αυτό, το είδα τόσα χρόνια.
Πριν απ' όλα, ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα στους μουσικούς μας σε αυτά τα υπέροχα μπουζούκια που παίξαν αυτές τις μελωδίες του μεγάλου Γιάννη Παπαϊωάννου. Και ξεχωριστά στον καθένα, στον Βασίλη Κορακάκη. Στον Γιώργο Ρόκα. Στον Νίκο Σαμαρά. Στον Γρηγόρη Βασίλα, ο οποίος έπαιξε με το μπουζούκι του Γιάννη Παπαϊωάννου, ένα από τα δύο, το άλλο είναι εδώ και μας κοιτάει αν τα κάνουμε καλά. Στον Άρη Κούκο, το δικό μας. Και στον Βαγγέλη Μαχαίρα. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα είναι μια πολύ ειδική βραδιά και ιδιαίτερα για μένα. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, στις αρχές δεκαετίας του 70, άκουσα ένα δίσκο, αν θυμάμαι καλά, στο ραδιόφωνο και μετά το είδα και στην τηλεόραση, ο οποίος λεγόταν «Τα Πέριξ». Ήταν ένας δίσκος που είχε διασκευάσει ο Μεγάλος Χατζηδάκης κάποιες μελωδίες από τους Ρεμπέτες και τραγουδούσε η Βούλα Σαββίδη. Ανάμεσα σε αυτά τα τραγούδια υπήρχε ένα τραγούδι που λεγόταν «Η Μοδιστρούλα». Εγώ δεν είχα πολύ επαφή με το ρεπερτόριο τότε. Θα έλεγα μηδενική. Δεν ξέρω γιατί μου κόλλησε ιδιαίτερα αυτό το τραγούδι. Μετά από κάποια χρόνια, τώρα άρχισα να εμπλέκομαι με τα θεατρικά, τώρα αυτό δεν ξέρω αν ήταν καλό ή κακό, αποφάσισα να δοκιμάσω τη φωνή μου για κάποιο λόγο, μάλλον από ψώνιο, και βρήκα μια άκρη και επισκέφτηκα τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη, στο σπίτι του που έμενε τότε στο Μαρούσι. Και μου λέει ο Λουκιανός, νέος και αυτός τότε, τι θες να τραγουδήσεις. Λέω, από δύο τραγούδια. Και είπα το Όλοι οι Ρεμπέτες του Ντουνιά του Βαβακάρη και τη Μοδιστρούλα του Παπαϊωάννου. Τα τραγούδισα, δεν θυμάμαι πώς, μάλλον σωστά τα είπα, αλλά εμβρόντιτος ο Λουκιανός με ρώτησε πώς ήρθαν αυτά και πού την είδες εσύ, πού τη βρήκες τη Μοδιστρούλα και γιατί, τι είμαι τότε 20 ετών και γιατί σ' άρεσε τόσο πολύ αυτό. Δεν είχα απάντηση. Περάσαν τα χρόνια, προσπαθούσα να βρω μια απάντηση γιατί μ' αρέσει ειδικά αυτό το κομμάτι και απάντησα στον εαυτό μου αρκετά χρόνια αργότερα, όταν έμαθα πια για τον Γιάννη Παπαϊωάννου, διότι χωρίς να το καταλαβαίνω γιατί, διέκρινα μέσα μία ευαισθησία μεγάλη, μία παλικαριά, μία αλήθεια, μία δωρικότητα και κυρίως έναν κρυμμένο πόνο. Θεωρώ τον Γιάννη Παπαϊωάννου έναν άνθρωπο που με συντροφεύει όχι μόνο με τη μουσική του και τα λόγια του, αλλά κυρίως σαν άνθρωπο. Δεν έχω ακόμα απάντηση γιατί. Θεωρώ όμως ότι δεν είναι μόνο μια βαθιά μου επιθυμία, αλλά μια μεγάλη μου υποχρέωση να του εφερώσουμε μια ολόκληρη εκπομπή. Και θέλω να χαιρετήσω και να ευχαριστήσω για την παρουσία της τη Χρύσα Παπαϊωάννου. Καλησπέρα Γιάννη μου. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σου εύχομαι τα καλύτερα για αυτή την πραγματικά πολύ όμορφη καινούργια δραστηριότητά σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Γιατί εγώ λίγο σε γνωρίζω, αλλά έχω καταλάβει τι άνθρωπος είσαι. Ό,τι κάνεις και ό,τι αγγίζεις το κάνεις με σεβασμό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πούμε πολλά αργότερα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γρηγόρη Βασίλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Και εσάς και τη Χρύσα ιδιαίτερος. Και έχουμε να πούμε και αρκετά γιατί. Καλή μου χαρά και τιμή. Έτσι. Και είναι και καταπληκτικό που έπαιξε με τον μπουζούκι του Γιάννη Παπαϊωάννου. Να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μου να τον χαιρετήσω, τον Τάσο Γιαννόπουλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο μου. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για την παρουσία σου εδώ και με την ευκαιρία σε συγχαρώ για την επίδοσή σου στη σειρά που παίζει. Είσαι εξαιρετικό. Πρέπει να τα λέμε. Να μην τα κρύβουμε. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι πάρα πολύ καλό. Να ευχαριστήσω τον Τάκη Χρυσικάκο για την παρουσία του. Τάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, να είσαι καλά. Και θέλω να μου πεις λίγο τη σχέση σου με το ρεμπέτικο. Καταρχήν να πω ότι εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κοκκινιά. Επομένως, αν έγινα ροκά στην εφηβεία μου και αργότερα στη σχολή του Κούνη, η δασκάλα μου με έμπασε στην κλασική μουσική, το DNA είναι όμως το λαϊκό τραγούδι και το ρεμπέτικο. Αυτά μεγάλωσα στην αυλή του σπιτιού, αυτά παίζανε στα τραπέζια τα μεγάλα που είχαμε εκεί και αυτά άκουγα και ουσιαστικά από μια προσφυγούπολη. Ο Μάρκος εκεί ήταν παραπέρα, ο Βαγγέλης ο Παπάζογλου επίσης και ανεξάρτητα αν δεν τους γνώρισα, αυτοί οι άνθρωποι
Η άβρα τους υπήρχε σε όλο το χώρο. Όπως επίσης θέλω να πω το εξής, ότι εγώ είχα τη χαρά και την τιμή, το θεωρώ αυτό, τότε που ήμουνα στο Γκούνστ η σχολή, να πάμε έτσι μία ομάδα με παιδιά στο Χάραμα και να ακούσω, ήταν ο Παπαϊωάννου, ο Τσιτσάνης και η Μπέλου, και να τον ακούσω. Είχα πάει κάνα δύο φορές όσο ζούσε και μετά βέβαια πηγαίναμε με το Τσιτσάνη και την Μπέλου. Αυτή είναι η σχέση μου και η μελέτη μου με το ρεμπέτικο, που κατά σύμπτωση με κείμενα και αφορμή βιογραφίες ρεμπετών από το Λάμπρο Λιάβα, τον καθηγητή, και συνεργασία με τον Γρηγόρη τον Βασίλα, κάνουμε τα Καταμάρκων φέτος, που είναι μια δουλειά τέλεια, που με τιμά που είμαι σε αυτή τη δουλειά. Θα επανέλθουμε μετά σε αυτό. Να ευχαριστήσω θερμά τον Κωστή Σεβιδάκη, τον συνάδελφό μου. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την παρουσία σου. Εγώ ευχαριστώ, μεγάλη μου τιμή. Δεν ξέρω ποια είναι η σχέση σου με αυτά τα τραγούδια. Με αυτά μεγαλώσαμε. Ναι, όλοι έχουμε σχέση, ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνουμε και αν δεν το ξέρουμε. Το εμπεριέχουμε. Να ευχαριστήσω τη Μαριάννα Ράδου, τη συνάδελφό μου. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την παρουσία σου. Εγώ ευχαριστώ. Εδώ. Μεγάλη μου χαρά και τιμή που σας γνωρίζω και από κοντά. Δεν έχω μεγαλώσει με το ρεμπέτικο, αλλά όταν μεγάλωσα αποφάσισα να το εξερευνήσω και άρχισα να επιλέγω χώρους που ακούγονται αυτά τα πράγματα, αυτές τις ιστορίες, αυτά τα διαμαντάκια, τα οποία είναι πολύ αυθεντικά και δεν υπάρχει περίπτωση να μην μας τέλει αφορούν. Να ευχαριστήσω την Σοφία Πανάγου. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Χαρά μου και τιμή μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Να χαιρετήσω το Γιάννη Διονυσίου. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και που είμαστε εδώ, είναι τιμή μας να είμαστε εδώ σε ένα αφιέρωμα για τον Γιάννη Παπαϊωάννου, ένα από τους πιο σημαντικούς συνθέτες της λαϊκής μας μουσικής, και πόσο μάλλον να είμαστε όλοι μαζί εδώ για αυτό το σκοπό. Σε ευχαριστώ πολύ και θέλω να πω, αυτή είναι μια προσωπική μου εκτίμηση, έτσι, ότι ο Γιάννης είναι μία από τις πιο ελπιδοφόρες φωνές του λαϊκού μας τραγουδίου αυτή τη στιγμή. Το λέω και το εννοώ. Και ευχαριστώ σταματώ πολύ. Να ευχαριστήσω την Καλλιόπη Μητροπούλου. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ για την πρόσκληση. Εγώ έρχομαι από τον κλασικό χώρο της κλασικής μουσικής και τον pop, αλλά ανακάλυψα τα ρεμπέτικα στην Ξενιτιά. Ήμουνα στη Γερμανία για 5 χρόνια και άλλα 5 στο Λονδίνο. Οπότε εκεί πέρα μου γεννήθηκε μια πολύ βαθιά ανάγκη να γυρίσω πίσω στα ακούσματά μας. Αυτό, όπως είπε και ο συνάδελφος, το DNA μας είναι. Έτσι κι αλλιώς και αυτά κλασικά είναι και popular. Ακριβώς. Δεν αλλάζει. Ακριβώς. Απλώς εμείς χρησιμοποιούμε αυτές τις ορολογίες για να συνεννοηθούμε και για να μπερδευτούμε περισσότερο. Ακριβώς αυτό. Πάση περιπτώσει. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ. Να ευχαριστήσω την Πολυξένη Καράκογλου για την παρουσία της. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Εμένα κυλάει στο αίμα μου το ρεμπέτικο, Κοκκινιά, Προσφυγιά, ιστορίες από παππούδες και από τις ρίζες μου. Κάθε φορά που ακούω ρεμπέτικο ή τραγουδάω ρεμπέτικο νιώθω μια τεράστια συγκίνηση, παρότι τραγουδάω διαφορετικά τραγούδια στο σήμερα, αλλά όταν τα αγγίζω νιώθω σαν να ξαναγυρνάω στις αρχικές μου ρίζες. Είναι φυσικό. Τέλος, να ευχαριστήσω τον Γιώργο Νικόπουλο. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση και την τιμή. Εγώ συνδέομαι με το ρεμπέτικο από παιδί, γιατί ο πατέρας μου ήταν μουσικός. Οπότε εικόνες και ακούσματα από Παπαϊωάννου, Μπάτη, Τσιτσάνη, μεγάλωσα με αυτά. Είχα την τύχη δηλαδή να μεγαλώσω με αυτά. Τέλεια. Και τώρα θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Θα μας τραγουδήσει τώρα ο Γιάννης ένα τραγούδι. Ίσως είναι, νομίζω, ένα από τα πρώτα, το δεύτερο τραγούδι που τραγούδισε ο Στέλιος Καρατζίδης στην καριέρα. Το δεύτερο, έτσι, αν θυμάμαι καλά. Και ένα από τα τραγούδια που τον αρχίζει να τον καθιερώνουν. Και από ό,τι ξέρω, κάπου είχε πάει στο Μάριο, στο καφενείο, ο πατέρας σου. Έβαλε ένα δίσκο να τον ακούσουν στο Πατάρι, ναι. Και το νομίζω να τρίνω Τσαουσάκη στο ψιλομπερδεύα. Όταν πρώτο βγήκε, ναι, ναι. Εμιμήτω τον Τσαουσάκη. Εμιμήτω τον Τσαουσάκη, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και είπε ο Δέλνο Τσαουσάκης είναι ένας που θα τον ακούσουμε και τα καλά αργότερα στο μέλλον. Και τον ακούσαμε, τον παρακούσαμε και τον εμπεριέχουμε. Γιάννη.
Και τώρα θα ήθελα με πολύ χαρά να υποδεχτούμε τον Βαγγέλη Γερμανό. Εμβληματικό τραγούδι του Γιάννη Παπαγιάννη. Είναι τραγουδάρα, όχι εμβληματικό. Είναι από τα πέντε σοβαρότερα κομμάτια τεραπέτικα αυτό. Θέλω να μου πεις λίγο τη σχέση σου με αυτούς τους ανθρώπους, τη βιωματική σου, την... Η σχέση. Καταρχήν, σαν τραγούδια τεραπέτικα, είναι μικρές σουίτες, είναι φανταστικά πράγματα. Άμα τα ακούνε οι κλασικοί και οι σπουδαγμένοι και χαζεύουν, γιατί οι άνθρωποι αυτοί ήταν... Δεν θα έλεγα γραμμάτι, απλώς δεν είχαν πανεπιστημίου χαρτιά και τέτοια, ας πούμε. Οπότε, επειδή κάνανε τον πόνο τους τραγούδι και χαρά και με άμεσο τρόπο, αυτό έχει σημασία, η απλότης και η αμεσότης, με κερδίσανε πολύ. Δεν τα άκουγα μικρός, γιατί μικρός, θυμάμαι, Καζατζίδη ακούγαμε από το ράδιο. Μετά, εκεί γύρω στο, να πω, γύρω στο 75-80, εκεί ακούστηκε το ρεμπέτικο στην Ελλάδα. Και εγώ είχα μια ιδιαίτερη σχέση με αυτό το κομμάτι, γιατί με κάλεσε ένας τύπος κάποια στιγμή να παίξω σεζόν στην Αμερική, στην Αστόρια, σε ένα μαγαζί. Και αφού πήγα λοιπόν με χαρά μεγάλη, γύρναγα στα κλαμπ, έβλεπα τους Αμερικάνους που γούσταρα και αυτά. Στο τέλος τι έκανα. Κλείστηκα στο... Αυτός είχε ένα υπόγειο και εκεί με φιλοξενούσε. Αυτός είχε μια συλλογή από κασέτες που είχαν πάει οι Έλληνες παίχτες και ο παπάς μου στην Αμερική να παίξουν.
Και είχε ηχογράφηση από εκείνο, εκεί το, από εκείνο το παίξιμο. Και το έμαθα λοιπόν από πρώτο χέρι το κομμάτι. Από ζωντανή εκτέλεση. Και βέβαια είναι κομματάρα, δηλαδή είναι επικό τραγούδι. Μιλάει για τον Άδη. Ο χριστιανισμός δεν έχει Άδη. Ο χριστιανισμός έχει κόλαση και παράδεισο. Τούτο εδώ είναι, να πούμε, αρχαίο πράγμα. Έτσι. Και τι κάνανε οι Έλληνες στον Άδη. Ο Άδης των Αρχαίων ήταν ένας χώρος σκιερός όπου κυκλοφορούσαν διάφορες σκιές. Έβαλε λοιπόν να χορεύουν οι κολασμένοι, έτσι. Η μουσική με την κόλαση έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση. γιατί εκεί υποτίθεται γλεντάνε. Έτσι, στον παράδεισο πλήξη. Άρρωτοι άνθρωποι, χαζεύουν τα σύννεφα. Έτσι. Υπάρχει ένα ανέκδοτο σχετικό. Ένας μουσικός πέθανε και πήγε στην κόλαση και του έδωσε άδεια ο Σατανάς, εν πάση περιπτώσει, να γυρίσει πίσω για ένα 48ωρο. Γυρνάει πίσω ο τύπος, βλέπει στον δρόμο ένα φίλο του. Του λέει ο φίλος του, τι έγινε μεγάλε. Λέει, έτσι και έτσι πήρα άδεια και ήρθα λίγο. Πώς θα περνάτε στην κόλαση. Ωα, του λέει, γίνεται της κακομοίρας. Παίξιμο, τραγούδια, χορή, αυτά. Το Σάββατο παίζεις και εσύ, του λέει. λέει ο άλλος. Όχι, ρε, την έφτυνε τον κόλμα του. Παίζεις, του λέει, είδα αφίσα σου. Κι άλλο πράγμα. Να ευχαριστήσω θερμά τον Βαγγέλη για την τιμή που μας έκανε να μας πει αυτό το υπέροχο τραγούδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το θεωρούσα σαν οφειλή προς το τραγούδι πρώτα και μετά προς τον Παπα Ιωάννου και σε εσάς και στους συγγενείς του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τα τρία κορίτσια μας, τη Φανή Κάβουρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση. Μια πολύ σημαντική εκπομπή. Μεγάλη μας τιμή που βρισκόμαστε κι εμείς εδώ. Με τον τρόπο μας επανεκτελούμε διάφορα τέτοια κομμάτια. Ελπίζω να περάσουμε όλοι όμορφα. Την Αφροδίτη Πομπορά. Καλησπέρα και από μένα. Με έχει καλύψει για Δικιάρογλου εδώ. Της έχω δώσει περιλυρεξούσιο. Και θα δώσω την πάσα... Στη Φωτεινή Ρετζή. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, όπως είπε και η Φανή, είναι τιμή μας. Εγώ ήθελα απλά να προσθέσω ότι με αυτά τα κομμάτια έχουμε μεγαλώσει, τα έχουμε χορέψει σε κυριακάτικα τραπέζια, τα έχουμε τραγουδήσει με φίλους, με φίλες, σε παρέες και ακόμα και εμείς που παίζουμε μουσική, ας πούμε, κάθε φορά που τα ακούμε, ακούμε και κάτι καινούριο, ακούμε και κάτι καινούριο που μας αγγίζει και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Να περάσουμε πολύ ωραία. Τα κορίτσια μας φέρνουν τον τίτλο Αναφανδών. Να σας χειροκροτήσω. Και τώρα θα περάσουμε στην Καλλιόπη Μητροπούλου. Για να σε ακούσουμε, να δούμε αν θα τα καταφέρεις. Να το πεις καλά τώρα, τώρα. Να δούμε.
Ο Μίκης Θεοδωράκης έλεγε κάποτε, που το έχει πει και εμένα προσωπικά, το έχει δημοσιεύσει κιόλας, σε μια από τις αρκετές εξορίες του στην Ικαρία, ενώ δεν είχε καμία επαφή με τη λαϊκή μουσική καθόλου, με τα τραγούδια αυτά, περνούσα κάτι βαρκάριδες και άκουσε ένα τραγούδι, αυτό που θα μας πει τώρα η Καλλιόπη, το οποίο λέει μου άλλαξε όλη μου την οπτική στα πράγματα. Είχε ξαφνικά ανακάλυψει ότι υπάρχει ένας άλλος κόσμος. Το τραγούδι είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Αντρέας Ζέμπος ήταν υπαρκτό πρόσωπο, δεν είναι? Ναι, βέβαια ήταν υπαρκτό. Εγώ τον θυμάμαι και σαν όνειρο, βέβαια, τον είχα γνωρίσει. Ερχόταν στο μαγαζί που είχαμε τότε, τη Φαλιριώτισσα, και εγώ και μία παιδική μου φίλη που μας θεωρούσαν δίδυμες, γιατί μεγαλώναμε μαζί, και παίζαμε. Εκεί μας έκανε ο καπετάν Ανδρέας μπιμπερό από μπουκάλια του ούζου, έβαζε λίγο ούζο και νερό. Αυτό είναι. Και τον αφαλό από το λεμόνι για να ταΐζουμε τις κούκλες μας. Να μπεις από μικρός, κατάλαβες, για να μπεις στο κλίμα από μικρός. Επίσης θέλω να αναφέρω το εξής. Έχουν ακουστεί διάφορα για τον καπετάν Ανδρέα. Το έργο του όμως και το πόσο βοήθησε στην κατοχή οικογένειες που λιμοκτονούσαν, ναι, ναι. Πολύ λίγοι το αναφέρουν. Ναι, το αναφέρει ο πατέρας σου βέβαια στη γραφεία του πάρα πολύ. Ένας άνθρωπος που βοηθούσε πάρα πολύ. Μα ήταν και ο δάσκαλός του, ναι, στο ψάρεμα. Το ξέρω, το ξέρω. Θέλω να μου πεις, πώς ήταν η ζωή με τον Παπαϊωάννου. Ακόμα και η όψη του ανδρός, δηλαδή, εγώ δεν το γνώρισα φυσικά, αλλά μου θυμίζει τόσο κάτι οικείο. Και είχε και κάτι λεβέντικο και γλεντζέντικο μαζί. Μοιάζεται λίγο. Ναι, ναι, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Και είχε και κάτι, είχε ένα ειλικρινές βλέμμα. Ναι, ήταν ειλικρινής, δεν έλεγε πολλά λόγια. Μας είχε τεράστια δυναμία, δεν μας χάλαγε χατήρια. Αν δεν ήταν η μάνα δηλαδή, μπορεί να είχαμε βγει και κακά παιδιά. ένας ήσυχος άνθρωπος, δηλαδή σου έλεγε μια κουβέντα και σου κοβόντουσαν τα γόνατα. Όχι ότι σε μάλωνε, το έλεγε πολύ σοβαρά. Ήταν θέμα προσωπικότητας. Ναι, σεβόταν την οικογένεια, τις οικογενειακές γιορτές και δεν θα ξεχάσω ποτέ. Η καλύτερη του ήτανε όταν δεν δούλευαν μεγάλη Παρασκευή να πάμε στον Επιτάφιο και μετά να πάμε να δούμε μία ωραία ταινία με τα πάθη του Χριστού και τέτοια. Τέλεια. Αυτό σε συνδέει με κάτι παλιό. Είναι όλα αυτά, είναι αυτά τα πράγματα που μας ζεσταίνουν. Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε σε αυτά,
είναι απαραίτητα για να μας ζεσταίνουν. Γρηγόρη, εσένα η σχέση σου. Εγώ τον Γιάννη Παπαϊωάννου τον γνώρισα μέσα από το έργο του. Θεωρώ, εκτός από το ότι είναι ένας από τους βασικότερους πυλώνες του λαϊκού τραγουδιού, αυτό που αποπνέει είναι μια στιβαγμένη ζωτικότητα και μια ιδιαίτερα μοναδική ελληνικότητα. Θέλω να σταθώ κυρίως στον τρόπο που έπαιζε. Θα εστιάσω εκεί. Είναι ακριβώς αυτό που είπε προηγουμένως η Χρύσα, ότι έλεγε λίγες κουβέντες με τον ίδιο τρόπο έπαιζε. Οι νότες του ήταν λίγες και πολύ περιεκτικές. Ένας πληθωρικός άνθρωπος, προφανώς μέσα και έξω, θεωρώ ότι είναι αυτό που λέμε μέσα από τα τραγούδια του, σου δίνει τον τρόπο να τον γνωρίσεις σαν άνθρωπο. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή είναι πασιφανές ότι δεν αντιφάσκει το έργο του, προφανώς με την προσωπικότητά του. Που, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες τώρα, ναι, ναι, πράγματι. Είναι πολύ καθάριος. Ναι. Και όπως έχει διατυπώσει και ο μεγάλος μας μαέστρος, ο Σταύρος Καρχάκος, είναι ένας άχραντος μάγκας. Ναι. Εμείς οι νεότεροι που ερμηνεύουμε και ερμηνευόμαστε, καλό θα είναι μέσα από αυτά, το ύφος μπορούμε μόνο να προσεγγίσουμε. Αλλά κατά τη γνώμη μου πρέπει να προηγηθεί το ήθος, το οποίο αποπνέεται μέσα από αυτή την προσωπικότητα, για να μπορέσεις να έχεις μια καλύτερη προσέγγιση στο ύφος του. Τάκη, να σε ρωτήσω κάτι, εσύ που τον είχες δει και στο Χάραμα. Είναι αλήθεια ότι ήταν κλεντζές, μεγάλος. Τεράστιο. Ναι. Καταρχήν ήταν αυτός που έδινε όλο, η Χρύσα θα τα θυμάται αυτά, που έδινε το πνεύμα στο μαγαζί. Ο Τσιτσάνης πάντα πολύ σοβαρός και αμίλητος εκεί και τα λοιπά. Το Κυμπέλου περίπου το ίδιο. Ο Παπαϊωάννου ήταν αυτός που έδινε το κέφι. Και οι εικόνες που έχουμε και τα λοιπά είναι απίστευτες, ας πούμε. Καταρχήν ο άνθρωπος... Και χόρευε και πολύ ωραία για Μέγικο, ναι, ναι. Δεν είχε την έννοια της ντροπής, ναι, γιατί ήταν τεράστιος, τεράστιο μέγεθος. Τι να ντραπεί τώρα ένας Παπαϊωάννου. Οπότε οι εικόνες που βλέπουμε με το καπέλο, με τα τέτοια, ας πούμε, και να είναι πάνω σε μία στίβα από πιάτα και να κάθεται και να παίζει μπουζούκι. Ή με τη Χανούμισσα. Γιατί τη Χανούμισσα. Αυτός ήταν ο Γιάννης, ο Παπαϊωάννου. Τα δε ακούσματα που έχουμε... Καταρχήν για να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε τι είναι το ρεμπέτικο και τι είναι αυτοί οι άνθρωποι, πρέπει να τους τοποθετήσουμε στην εποχή τους. Ναι, ναι. Ο Παπαϊωάννου, ο Βαβακάρης και όλοι αυτοί είναι ανάμεσα στον πρώτο και δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, δηλαδή και στη μικρασιατική καταστροφή εξού που έρχεται, ναι, ναι, με τη μητέρα του ο Γιάννης ο Παπαϊωάννου. Είναι άνθρωποι βασανισμένοι, είναι άνθρωποι οι οποίοι κουβαλάνε πίσω πείνα, φτώχεια, πόνο, κουβαλάνε πολλά πράγματα. Και ήταν και τελικά μια γενικότερη πρόκληση απέναντι στην αστική τάξη της εποχής, έτσι. Είχε ένα πολύ μεγαλύτερο νόημα. Τώρα, εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Το εξετάζουμε πιο πολύ μουσικά ή από το στίχο ή μας θυμίζει κάτι, μας διασκεδάζει. Αλλά τότε το ρεμπέτικο ήταν μια πρόκληση απέναντι στην αστική τάξη. Είχε πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Ήταν απαγορευμένο το μπουζούκι. Και το μπουζούκι. Για να ακούσουμε τώρα τον Γιώργο να μας πει δύο από τα πάρα πάρα πολύ ωραία τραγούδια του Γιάννη Παπαϊωάννου. Πάμε. Thank you.
αν στεκόσουν μόνοι και εδώ κρατούσα το τιμόνι πριν μ' αφήσαγε τα γέρι στα νύχτα για να μας φέρει πριν μ' αφήσαγε τα γέρι στα νύχτα για να μας φέρει στεγόσουν μόνοι κι εγώ κρατούσα το τιμόνι. Ελαφρό ήταν σε πρίμα πως που ξανά ήρθα πάλι στου Περαιά το λιμάνι πως που ξανά ήρθα πάλι ελαφρό ήτανε το κύμα κι ο καιρός φυσούσε πρίμα. Το επόμενο τραγούδι που είναι η Φαλιριώτσα, αν δεν κάνω λάθος, θα με διορθώσει η Χρύσα. Ναι, αν θυμάμαι καλά κι εγώ. Νομίζω ότι στην περίοδο της μεταξικής δικτατορίας είχε πάει ο πατέρας στο Μεταξά. Μαζί με το Χιώτη. Και παίξανε αυτό το τραγούδι. Ναι, είχε τον Μπαγλαμαδάκι στο πλατό. Είχε τον Μπαγλαμαδάκι και παίξαν τη Φαλιριώτσα γιατί απαγορευόταν τα τραγούδια τότε λόγω των τεκέδων, χασισιών κτλ. Τα είχε απαγορεύσει ο Μεταξάς.
Και βεβαίως πώς θα ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Και μια και δυο, ο Γιάννης Βαϊάνου ζαλώθηκε εκεί τον Παγκλαμά, πήρε και το χιώτι, και πήγανε στο Μεταξά και βρήκαν μια άκρη, τους δέχτηκε και λέει: πώς θα ζήσουμε. Λέει: μα παίζει, θέλω χασίσει, άλλο τέτοια. Λέει: όχι, έχουμε και αυτά. Και παίζει αυτή την καντάδα τη Φαρεριώτσα και λέει: αυτά να τα παίζετε, μάλιστα. Αυτά για να μπορέσουν να δουλέψουν. Τη Φαρεριώτσα λοιπόν, ποιο θα μα τραγουδήσει τώρα, εσύ. Εγώ. Για να δω. Θα σου κάνω από κάτω μια δεύτερη φωνή, εδώ να τα καταφέρω. Για έλα. Ακολουθήσει ένα τραγούδι, κατά τη γνώμη μου, από τα ωραιότερα ελληνικά τραγούδια. Για πάμε να τα ακούσουμε. Το παράθυρο κλεισμένο. Yeah.
Και τώρα έφτασε η πολύ μεγάλη στιγμή, θα τραγουδήσω εγώ. Δεν χρειάζεται, είμαι σεμνός. Φέρτε μου μια καρέκλα εδώ. Φέρτε μου μια καρέκλα. Μην κόβετε, φέρτε μου μια καρέκλα. Σατράπης θηλυκός μας ήρθε μελαγχολικός και λέει παίξε Γιάννη, ρίξε μου μια διπλοπένια σ' αυτό το ψευτικό ντουνιά. Το ψευτικό ντουνιά, ο πόνος μου να γιάνει. Άρα. Έκανα και χωνευτικό. Με έχει πληγώσει. Θέλω πολύ κρασί να πιω και μεθυσμένη να τον βρω για να μου το πληρώσει. Θέλω κρασί πολύ να πιω και μεθυσμένη να τον βρω. Για να μου το πληρώσει.
Ζου και του Παπαϊάννου, ούτε στα όνειρά μου το φανταζόμουν. Απόψε ήρθα ως εδώ. Ζητάω για να τον βρω. Πού με είχε καταλήψει. Να ξηγηθώ σαν το θεριό κι ο ένας μας από τους δυο. Στη γειτονιά σου μάγισσα σε λένε, για σένα ναι πολλά παιδάκια κλαίνε. Να αλλάξεις το βιολί ρε μάγισσα τρελή, να πάψουνε τα στόματα να λένε. Να αλλάξεις το βιολί ρε μάγισσα τρελή, να πάψουνε τα στόματα να λένε. Αλλά έτσι σου τα μάτια μαγνητίζουν, την κάθε μια καρδιά εχμαλωτίζουν. Να αλλάξεις το βιολί ρε μάγισσα τρελή, να πάψουν οι καρδούλες να ραγίζουν. Να αλλάξεις το βιολί ρε μάγισσα τρελή, να πάψουν οι καρδούλες να ραγίζουν. Τεχνίκρα στην αγάπη και στο χάδι, με μάγεψες και μένα κάποιο βράδυ. Να αλλάξεις το βιολί ρε μάγισσα τρελή, και μη γυρίζεις μόνη στο σκοτάδι. Να αλλάξεις το βιολί ρε μάγισσα τρελή, και μη γυρίζεις μόνη στο σκοτάδι. Κάτι κάναμε. Τώρα, Γρηγόρη, κάτι θα... ξέρω εγώ. Και για να δούμε. Κάτι θα μας κάνει ένα σολάκι έτσι ωραίο. Θα πούμε ένα τραγουδάκι, μια οδή στον έρωτα. Για να το ακούσουμε. Τέλεια. Που έχει γράψει.
που είναι αυτός ο έρωτας. Δύσκολα ξεμπερδεύεται αν μπλέξεις ένα ένα μέρος. Δύσκολα είναι στους γιατρούς να βγουνε κερδισμένοι και να γιατρέψουνε καρδιά ερωτοπληγωμένη και να γιατρέψουνε καρδιά ερωτοπληγωμένη. Μοίρα γιατί με δίκασες να πάω να αγαπήσω κόρμι που δεν μπορώ ποτέ για να το αποκτήσω. Έξω, μπράβο. Να ακούσουμε τώρα τρία τραγούδια από το Γιάννη. Για πάμε. Για αυτή τη συμφορά μου
στέκει. Λίμνα του βούλα γύριζα και στο πρώτο μας το στέκει. Λίμνα του βούλα Μετά από αυτό το τεράστιο τραγούδι, θα ήθελα να παρουσιάσουμε την εξαιρετική ορχήστρα μας. Ο Βασίλης Κετετζόγλου στην κιθάρα. Ο Βαγγέλης Καρύπης στα κρουστά. Ο Πέτρος Βαρθακούρης στο κόντρα μπάσο. Ο Μάνος Γρισμπολάκης στο ακορντεόν και στα φωνητικά του. Στο μπουζούκι ο Βαγγέλης Μαχαίρας. Στο πιάνο, σε ενορχιστρώσεις και στην ευθύνη της ορχήστρας, ο καλός μου Γιώργος Παπαχριστούδης.
Εξαιρετικά τα κορίτσια μας, αποκαλυπτικά. Έκπληξη, δεν το περίμενα. Τρομερή, υπέροχα. Καταπληκτικές είστε. Να έρθω τώρα στον Τάσο μου να το ρωτήσω για τα επαγγελματικά σχέδια. Φέτος μεγάλη χαρά και τύχη που βρίσκομαι σε αυτή τη σειρά, το κάνω δοκιμάσαι. Επιστροφή του Σπύρου Παπαδόπουλου στη Μυθοπλασία, το σενάριο του Γιάννη του Σκαραγκά, η σκηνοθεσία του Πανταζούδη και του Κυράνη. Είναι από πολύ ευτυχές. Πολύ ωραία σειρά, όντως. Είναι πολύ ωραία σειρά. Και θεατρικά 12 ένορκοι για 8η χρονιά στο θέατρο Αλκμίνη, σκηνοθεσία Κωνσταντίνα Νικολαίδη. Παίζετε τώρα, πότε παίζετε. Παίζετε. Ναι, παίζετε. Και θα παίζετε για όλη τη σεζόν. Θέατρο Αλκμίνη και Καπετάν Μιχάλης, σκηνοθεσία του Μανώλη Ιωνά. Να τα δασούλης. Μια χαρά. Ωραίο σημαντικό. Τρεις δουλειές βλέπω. Όποιος θέλει ιδανικά στον Τάσο. Λοιπόν. Κωστή μου, εσύ. Εγώ θα βρίσκομαι στο 15ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ που γίνεται στη Ρόδο τέλος Δεκεμβρίου. Mm. Και από το Γενάρη με την καινούργια σεζόν ξεκινάμε γυρίσματα για μια ταινία που δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Αυτό το Μεσαιωνικό Φεστιβάλ τι είναι δηλαδή? Είναι ένα φεστιβάλ που γίνεται στο Κάστρο πάνω. Μέσα στο Μεσαιωνική πόλη. Μεσαιωνική πόλη. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα που γίνονται στον κόσμο και γίνεται 15 χρόνια στη Ρόδο. Υπέρο. Είσαι από τη Ρόδο ή? Είμαι από τη Ρόδο. Από τη Ρόδο. Και από Σφακιά. Μισό. Μέσα από τη Ρόδο. Μέσα από τη Ρόδο. Έχω κάνει στρατό στη Ρόδο, γιατί ξέρω πολύ καλά. Πού? Αφάντου. Αφάντου. Υπέροχα. Πριν από. Έχει ωραία θάλασσα. Κόντεψα να φτάσω το γερμανικό πολιτέσμα. Τάκι μου. Ναι. Πες μου λίγο τη δραστηριότητα αυτή ξανά για το... Καταρχήν να πω, γιατί έχει να κάνει με όλη την εκπομπή, ότι και η παράσταση την οποία κάνουμε, με πρωτοβουλία του καθηγητή της μουσικής στο Πανεπιστήμιο του Λάμπρου του Λιάβα, το ρεμπέτικο πέρασε στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά, ναι, της UNESCO. UNESCO. Αυτό ήταν μεγάλη υπόθεση. Αυτό... από τα υπόγεια και από την εκεί που το θεωρούσανε, αυτή τη στιγμή έχει γραφτεί στη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Με αφορμή αυτό λοιπόν, έγραψε μέσα από βιογραφίες και έρευνα που έχει κάνει ο Λάμπρος Ολιάβας, τα κατά Μάρκων. Μάλιστα. Μια ρεμπέτικη λειτουργία, γιατί αυτή τη δομή δώσαμε στην παράσταση. Ο Λάμπρος έχει γράψει το κείμενο και τις μουσικές επιλογές, εγώ τη σκηνοθεσία και την ερμηνεία και ο Γρηγόρης, ο αγαπημένος μας ο Βασίλας, μπουζούκι και τραγούδι. Μάλιστα. Αυτό περιοδεία, Κρήτη, Θεσσαλονίκη, πολλές πόλεις και στο τέλος της σεζόν θα έρθουμε στην Αθήνα να παίξουμε. Σου εύχομαι μεγάλη επιτυχία να έχεις. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να έρθω τώρα στα παιδιά να πάω από ανάποδα. Να πάω λοιπόν στον Γιώργο και να ρωτήσω ποια είναι τα σχέδιά μας τα καλλιτεχνικά. Καλλιτεχνικά συνεχίζω με προσωπικά έργα τώρα. Ασχολούμαι και με το animation, οπότε έχω γραψίματα, σενάρια, έτσι, ψηφιακά πράγματα. Μουσικά η καθημερινότητά μου, τρεις μέρες τη βδομάδα με φίλους και συνεργάτες αγαπημένους. Στο θέατρο όχι κάτι, μια ξεκούραση για λίγο και... ακαδημαϊκά από του χρόνου κάποια πράγματα. Τέλεια. Ναι. Είσαι δηλαδή υπατμόν. Ναι, επειδή ασχολούμαι με την τέχνη, ναι, οπότε κάνω πολλά για να τα καταφέρνω. Πολύ ξένη εσύ. Εγώ είμαι τραγουδοποιός, οπότε έχω φτιάξει μία παράσταση πάνω στα τραγούδια μου. Έχω δύο δίσκους και τώρα έχω πλαισιώσει αυτά τα τραγούδια σε αυτή την παράσταση που λέγεται «Όλη γυμνιά φωτιά». Θα παίξω σε πολλές μουσικές σκηνές στην Αθήνα αλλά και στην επαρχία. Οργανώνω σκασικά και τα ανακοινώνω. Αυτό. Τέλεια. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Καλλιόπη. Εγώ έχω ένα κουαρτέτο εγχόρδων με κριτική λύρα που λεγόμαστε Συμπίλημα και κάνουμε ένα κράμα. Προσπαθούμε να τα συνδυάσουμε όλες τις μουσικές του κόσμου. Είμαι τραγουδίστρια στην μπάντα μου του Echo Tides. Συνεργάζομαι όπως και τα παιδιά με πολλούς μουσικούς και γράφω την πρώτη μου μουσική μετά από 33 χρόνια. Τολμάω να γράψω τη δική μου μουσική. Πρέπει αυτό. Να τολμάς. Αυτό. Μην υπολογίζεις τα χρόνια. Ναι. Πρέπει να τολμάς. Ναι. Πάντως είναι καταπληκτικό ότι νέοι άνθρωποι ασχολούνται με σχήματα, κάνουν πράγματα, προσπαθούν. Δηλαδή, ακριβώς. Δεν πρέπει να παραμένουμε στα παλιά. Αυτά όλα που κάνουμε δεν τα κάνουμε σαν μνημόσυνα. Τα κάνουμε γιατί είναι παρόντα πράγματα, έτσι. Έτσι, αλλιώς δεν έχει νόημα. Αλλιώς είναι σαν να είναι καρφί στο κεφάλι αυτά. Είναι,
είναι μαζί μας. Δηλαδή είναι οπλισμός για να πάμε παρακάτω. Είναι για να τα, όχι για να τα προσκυνάμε έτσι άκρητα, απλώς τα εμπεριέχουμε και μας κάνουν και χαιρόμαστε. Γι' αυτό τα κάνουμε. Θα προσπεράσω το Γιάννη. Θα πάω στην... Σοφούλα. Ναι. Εγώ κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαι στο Σύγχρονο Θέατρο, ανάμεσα σε δύο κόσμους, Ιβάν Τουργένιεφ, σε σκηνοθεσία και διασκευή Κωνσταντίνα Νικολαίδη, με την Νίκη την Παλικαράκη, τον Ορέστο Ντρίκα, την Φιλίπα Κουτούπα και τον Βαγγέλη τον Γκρανιώτη. Τέλεια. Και κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή ταξιδεύουμε την Ελλάδα και Κύπρο με την Κοινή Ησυχία, με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, σκηνοθεσία Ελένη Ράντου, κείμενα Οδυσσέα Ιωάννου, με τον Νίκο Βατικιώτη. Τέλεια. Συνδυασμός έξοχος, ε? Έξοχος, ναι. Γένια. Μπράβο. Η Μαριλένα. Εγώ είμαι παγιδευμένη σαν αντένα, οπότε όταν ελευθερωθώ θα σας ενημερώσω. Παγιδευμένη, μια επιτυχία, έτσι. Ναι. Σαν αντένα, μια πολύ καλή σειρά. Πάμε πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Δικαστή να μας. Ναι, και θα είστε, ναι, είμαι δικαστής. Μέχρι το τέλος της σεζόν, φαντάζομαι. Ναι, 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 ναι. Αν δεν σας πούνε να πάτε και του χρόνου, που τα βλέπω αυτά. Ναι. Ναι, υπάρχει πιθανότητα. Σου εύχομαι λοιπόν τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έρθω στο Γιάννη. Κάνω έτσι μια στροφή. Ναι, ναι, ναι. Εμείς ολοκληρώσαμε στο Ilion Plus το Νοέμβριο τις εμφανίσεις μας. Τώρα κυκλοφορεί ένας δίσκος, η επανεκτέλεση ουσιαστικά της συλλογής του Μίκη Θεοδωράκη και του Μιχάλη Γκανά, Σίκη Κοπουλάκη, με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας. Ο Μίκης Θεοδωράκης, έτσι για να πω εντάχει αυτή τη μικρή ιστορία, ο Μίκης Θεοδωράκης λίγο πριν πεθάνει, έδωσε στον Ανδρέα Κατσιγιάννη, τον μαέστρο και καλλιτεχνικό διευθυντή της Στουδιαντίνας Νέας Ιωνίας, του έδωσε έτσι την επιθυμία του να επανεκτελέσει αυτή τη συλλογή, αυτό το έργο, με παραδοσιακά όργανα, ούτως ώστε να αναδειχθεί περισσότερο η μικρασιατική ρίζα αυτού του έργου. Δώσαμε δύο παραστάσεις λοιπόν στην εναλλακτική σκηνή της λυρικής σκηνής, και οι οποίες ηχογραφήθηκαν, και ο καρπός αυτών των δύο συναυλίων είναι αυτός ο δίσκος που κυκλοφορεί, και άλλα πράγματα που έρχονται. Τέλεια. Σιγά σιγά. Τα παιδιά εδώ. Εμείς είμαστε τα παιδιά. Εσύ είσαι καλά, τα μάθαμε τραγούδια, μπουζούκια κτλ. Εγώ παράλληλα με αυτό ετοιμάζω ένα μουσικό έργο το οποίο θα παρουσιάσω στις 13 Δεκεμβρίου στο Μικρό Παλάς, παραγωγή του Δημήτρη Παπαδημητρίου, με δικά μου πράγματα. Έπεται κάτι το Φλεβάρι επίσης. Τώρα η Χρύσα θα το. Ετοιμάζουμε κάποια πράγματα για τον μπαμπά. Επίσης, και ταυτόχρονα ετοιμάζω κάποιες παραστάσεις σε κάποια διεθνή φεστιβάλ. Όπως το Λενοίδιο Φεβρουαρίου στη Λιόν, το μεγάλο παγκόσμιο φεστιβάλ. Ταυτόχρονα, βέβαια, τις Παρασκευές με ένα έτσι μικρό σχηματάκι πιάνο και μπάσο παρουσιαζόμαστε στο Άρτεο, στην Πενάκη. Κάθε Παρασκευή παίζουμε εκεί. Έτσι, μπρεμπέτικα παίζουμε, αλλά με μια διάθεση λίγο πιο. Προσπαθούμε να προσεγγίσει δηλαδή η πιο σύγχρονη μουσική να κουμπίσει πάνω στο ρεμπέτικο. Nice. Κάνουμε μια τέτοια προσπάθεια. Και με τη διδαχή. Τέλεια. Δηλαδή, κάνω πολλές ώρες μάθημα. Να μπω κι εγώ σφήνα τώρα. Φέτος είναι 50 χρόνια από το θάνατο του πατέρα, του Μάρκου και του Μανώλη του Χιώτη. Είχαμε τραγούδια στο Συρτάρι. Ανέκδοτα. Αυτά θα δουλέψουμε τώρα με τον Γρηγόριο. Τέλεια. Είναι τραγούδια σε παρτιτούρες και είναι πολύ μεγάλο το στοίχημα και πάρα πολύ μεγάλο το βάρος. Βέβαια. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ, βέβαια, για την εμπιστοσύνη, τη Χρύσα. Ήταν η καταλήτη στιγμή. Είναι αμφίδρομη. Να το ξαναδούμε αυτό. Ευτυχώς που είναι και η Χρύσα, για να έχω κι εγώ ένα σοβαρό. Και ο Αντώνης. Και ο Αντώνης. Και ο Αντώνης. Τέλεια. Εύχομαι τα καλύτερα. Είμαι βέβαιος ότι θα γίνουν. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Και τώρα θα ακούσουμε τον Γιώργο Νικόπουλο. Γεια σας. Και μέσα
ζω με την ελπίδα εδώ καιρό. Και τώρα πολύ ξένοι να μας πει το αγαπημένο τραγούδι της Χρύσας. Ω, μεγάλο το βάρος. Καραπιπερίμ, κύριε Διονυσίου. Κύριε Διονυσίου, καραπιπερίμ. Πάμε, Γιώργο. Σε πια τα πλούτη και το Ιβραή. Καρα πιπερίμ, πιπερίμ, πιπερίμ. Άσε πια τα πλούτη και το Ιβραή. Να έρθω απόψε, να σε κλέψω, δεν αντέχω πια. Κι ας με του φεκίσουνε μες στη γειτονιά. Καρα πιπερίμ, πιπερίμ, πιπερίμ. Άσε πια τα πλούτη και το Ιβραή. We'll be right back.
γνώρισε κερί. Άσε πια τα πλούτη και τον Ιβραήμ. Καρά πιπερί, πιπερί, πιπερί. Άσε πια τα πλούτη και τον Ιβραήμ. Να θα πόψε να σε κλέψω, δεν αντέχω πια. Μιας με του φεκίσουνε μες στη γειτονιά. Καρά πιπερί, πιπερί, πιπερί. Άσε πια τα πλούτη και τον Ιβραήμ. Άσε πια τα πλούτη και τον Ιβραήμ. Καρά πιπερί, πιπερί, πιπερί. Άσε πια τα πλούτη και τον Ιβραήμ. Θα τα απόψε να σε κλέψω, δεν αρέχω πια. Μιας με του φεκίσουνε μες στη γειτονιά. Καρά πιπερί, πιπερί, πιπερί. Άσε πια τα πλούτη και τον Ιβραήμ. Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής, που κανονικά έπρεπε να έχει τον τίτλο «Ό,τι αγαπώ εγώ πάρα πολύ», όχι απλώς «Ό,τι αγαπώ». Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη Χρύσα, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Και εγώ σε ευχαριστώ, Γιάννη μου, και όλους όσους παρευρεθήκατε σήμερα. Να είστε όλοι καλά. Για να θυμηθούμε τον Μαρβαγιάννη. Να είναι καλά. Και ήταν πολύ συγκινητικό. Ήταν και τα δύο μπουζούκια εδώ, καταπληκτικό. Να σας ευχαριστήσω όλους θερμά για την παρουσίαση, να ευχηθώ τα καλύτερα με ό,τι καταπιαστείτε. Είμαι βέβαιος ότι θα πάνε όλα καλά. Και να τελειώσουμε με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου. Ελπίζω να το τραγουδήσετε κι εσείς από το σπίτι σας. Φιλιά πολλά. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο. Γεια σας. Πάμε, Γιώργο. Σας όλους.
Perfect.